Σαλατάκι και πιστόλα για μια μάχη που έχει ξεκινήσει ήδη από τα social media ανάμεσά σας. Γιατί καταρχάς υπάρχει αυτή η κόντρα και πώς θα απαντήσει ο καθένας πάνω στο ring? Εγώ θα απαντήσω με ένα δωράκι στον Χρήστο. Θα είναι και Χριστούγεννα και είναι λίγες μέρες. Τέσσερις μέρες μετά έχει και ο Τρίτο. Θα του κάνω δωράκι καλό. Αυτό που του χρωστάω. Εγώ έχω την αφορία, γιατί δεν το κάνει τώρα τότε που είχε την ευκαιρία. Παιδιά, γιατί υπάρχει αυτή η κόντρα ανάμεσά σας? Δεν έχω καταλάβει το σχολείο. Καλύτερο. Εντάξει, δύο εβδομάδες είναι. Μπορείτε να έρθετε να δείτε το παιχνίδι. Και θα περάσουμε καλά όλοι. Εσύ, μία ερώτηση σε εσένα. Ήσουν ο φαβορί της οκτάδας του Versus, τελικά δεν κατάφερε να αγωνιστείς λόγω τραυματισμού. Τώρα μια νέα πρόκληση, μεγαλύτερη σαφώς, με τρεις εξαιρετικούς αντιπάλους. Πες μας δύο λόγια την προετοιμασία σου και πώς βλέπεις τον καθένα ξεχωριστά. Δεν πιστεύω ότι σε ένα προγράμμα υπάρχει κάτι φαβορί. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια και οι τραυματισμοί είναι πολλοί. Γιατί πάλι και η κρίση είναι δυνατή, ο καθένας με δικό του στυλ. Προετοιμαστήκαμε καλά και ελπίζω να έχουμε ωραίο παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Μια ερώτηση θέλω να κάνω στον Γιάννη Παλαιολόγο. Γιάννη, τελευταίο καιρό έχει κάνει πάρα πολλούς αγώνες. Και θέλω να μας πεις σε τι κατάσταση είσαι. Εν όψη του αγώνα σε δύο εβδομάδες. Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι έχω δώσει αρκετούς αγώνες φέτος. Χαίρομαι που με φωνάζουν από τα Ιράνη με καλούν. Χαίρομαι να παίζω, το διασκεδάζω πραγματικά. Αν και μερικές φορές έχω χάσει, αλλά πραγματικά το διασκεδάζω. Ελπίζω να το διασκεδάζει ο κόσμος και χαίρομαι που στο The Battle, που είναι μια γιορτή δυναμικών αθλημάτων, έχει καθιερωθεί το MMA και γίνει κάπως μόνιμο για να μπορεί ο κόσμος να το γνωρίζει. Αυτό. Θέλω να ρωτήσω από το Δημήτρη Ξηλικό. Δημήτρη, σκέφτομαι ότι ήταν πολύ μεταγόνε στο ύπο, στο πιο δυνατό. Αλλά στο τελευταίο χρόνο στον πάνελ σου έκανε. Τι θα αλλάξει τη στρατηγική για και τι παραγωγέ? Θα ζω το Θεοδωρή, τι το ίδιο το Δημήτρη. Η στρατηγική μου θα παραμείνει σχεδόν η ίδια. Το στυλ μου δεν το αλλάζω. Χάσαμε γιατί κάναμε κάποια λάθη. Ίσως από τα λάθη γίνεσαι καμιά φορά καλύτερος, θέλω να πάμε καλά. Θοδωρή, συγγνώμη για τον Δημήτρη. Τι πλάνο έχει φτιάξει με λόγω? Το Δημήτρη το σέβομαι πάρα πολύ σαν αθλητή και σαν άνθρωπο. Το γνωρίζω από παλιά από την εθνική ομάδα. Τώρα το πλάνο στο παιχνίδι θα το δείτε εκείνη τη μέρα. Σίγουρα κάποια πράγματα είναι προφανές, ο ένας είναι πιο ψηλός, ο άλλος είναι πιο κοντός. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις το ποντίκι με τη γάτα παιχνίδι που θα δοχτεί. Τώρα τα υπόλοιπα μέσα στο ring. Στέφανε, μια ερώτηση σε εσένα. Τετράδα στα 80 κιλά. Σχεδιάζεις κάτι για επόμενο τουρνουά στα 70, ok? Είναι τόσο μεγάλο το event αυτό και δεν το λέω εγώ. Όσοι γνωρίζετε αθλητές, προπονητές και σύστημα τώρα, ξέρετε το μεγαλύτερο budget που έχει γίνει στην Ελλάδα με εξαίρεση ότι ο Walker Showtime εγχώριο budget είναι το μεγαλύτερο. Οπότε αν σκέφτομαι το 9 και όχι το 8, δεν θα πάμε καλά στο 8. Θα τελειώσω το 8, χαίρομαι πάρα πολύ που ο Παύλος Μίσιας επέλεξε, ενώ θα μπορούσε να επιλέξει να δοκιμάσει τον Ελσίδη. Επέλεξε την ρεπάνση αυτή, είναι πολύ νέο παιχνίδι. Ο Αλέξανδρος Βαλμάς για να είναι εδώ σημαίνει ότι τον έχουμε δει και μπορεί να είναι η έκπληξη, οπότε θα έχουμε και τον Ελσίδη ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Τετράδα στα 70, είναι από τα 70 και θα ήθελα πολύ να το καθαρίσω αυτό.
πλέον στην Ελλάδα κατηγορία των εκδηλών που ξέραν την τελευταία πενταετία είναι μια οντοπική κατηγορία. Ό,τι δεν παίξει ποτέ. Έχει παίξει ο Χίσεν, ο οποίος κανονικά είναι 60-62 κιλά. Έχει παίξει 70 κιλά σε προηγούμενα events, απλά για να βγαίνουν τα ματσμένη γιατί έτσι γουστάραμε. Έχει παίξει επίσης 60-62 κιλά, ο Σταύρος Ξακουστίδης. Ο Μελέτης 70 για να φτάσει, 70 τάνο για να φτάσει, θα πρέπει να πεθάνει. Ο Παντελικούς είναι 75 καθαρός και στη Θεσσαλονίκη ζητήθηκε και λίγο παραπάνω προς πάντων την κατηγορία. Δεν υπάρχει ποτέ 70 αυτά που λέμε. Ξεχάσετε 70. Σε 70 ξεκάθαρα είναι ο Παπαδόπουλος, είναι ο Μιχαλόπουλος. Δεν είναι οι αθλητές δηλαδή που θα ήθελε να δει το κοινό σε μια τετράδα των 70. Αν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε μια τετράδα, την κάνουμε στα 72,5 που είναι η κατηγορία του The Battle και το τίτλο τον έχει ο Golden Boy Παπαδόπουλος. Οπότε αν γίνει μια τετράδα, είναι στα 72,5. Απ' την άλλη, ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ, αρέσουν στην Ελλάδα οι ελληνικές κόντρες. Βλέπουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και αν δίπλα έπαιζε το Μπαρτσελόνα Μάντσεστερ θα πηγαίναμε στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οκ, εγώ προτιμώ να βλέπω όμως έναν κορυφαίο αθλητή από την Ολλανδία να παίξει με τον Μπάμπα παρά να δω τους τέσσερις καλύτερους Έλληνες να παίξουν μεταξύ τους. Και να μου πεις γιατί λοιπόν δεν το κάνεις στα 80 αυτό. Στα 80 δεν κάνουμε το ίδιο. Στα 80 έχουμε τέσσερις wannabe champions οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να παίξουν με τον Χατζηχρόνογλου. Είναι διαφορετικό. Ένα πολύ ωραίο με Χατζηχρόνογλου. Όχι Γκέρκο, όχι δεν απέλησα ποτέ, Χατζηχρόνογλου, βοηθήσαμε λίγο στον Κοκλέο κτλ. Νικολαίδη, φυσικά δεν ξέρω Νικολαίδη. Θα ήταν μια πολύ ωραία τετράδα. Αλλά θεωρώ ότι αυτό θα γίνει μια φορά. Γιατί δεν θα βγουν ούτε οι σχολές, ούτε οι αθλητές. Θα βγει το κοινό για μια φορά. Εντάξει, προσπαθώ να βλέπω άλλα τέρμι και όχι αυτά. Οπότε για να μιλήσω με 70, γιατί δεν υπάρχει κατηγορία με 70 στην Ελλάδα. Αυτή που λέμε εμείς κατηγορία με 70. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Να μοθήσω και εγώ λίγο για να μπορούμε να τελειώσουμε, επειδή είναι και μια ιδιαίτερη πέρα τώρα το Δεμό Ελλάδες και ήδη είναι πολύ ο κόσμος. Να ευχαριστήσω για μια φορά το Big Wings που μας δείχνει και σήμερα δύο εβδομάδες για τις γιορτές στο μεγάλο meeting point της Αττικής. Ευχαριστούμε πραγματικά τους ιδιοκτήτες. Θα ήθελα λοιπόν δύο πολύ πολύ γρήγορες ερωτήσεις. Θα ήθελα να μου πει ο Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι ο δεύτερος λαμβανοτζής στην Ελλάδα μετά την Αυστραλία, μετά την μεγάλη καριέρα που κάνει στην Αυστραλία, πώς βλέπει τον Ουσμάν που θα είναι δίπλα στον αγώνα αυτό και επίσης τον Ουσμάν πώς νιώθει που θα παίξει έναν αθλητή που έχει πάρα πολλούς επαγγελματικούς αγώνες στο Muay Thai ενώ ο ίδιος ουσιαστικά είναι και one fighter. Να βοηθήσετε λίγο το μικρόφωνο παρακαλώ και λίγο σας ευχαριστώ. Δεν ακούγουμε καλά. Συγγνώμη, μπορώ να μιλάω αρχικά. Okay, the question is how do you feel for the second fight? Yeah. Answer in English. Okay. My second fight in Greece, I think all I need to do to win this fight is draw my experience. It's I think I have a lot more experience than it seems like a talented fighter. And my experience will show up in this fight, my experience will become την απάντηση από τον Ουσμάν, δεν είσαι Muay Thai fighter, κάνετε βέβαια στον Alpha Sigma LLC και Muay Thai, είσαι κυρίως και One Fighter. Πότε στάνε θα παίξει με τον Γιάννη, που έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία από αγώνες στην Αυστραλία. Πρώτα να πω καλησπέρα από τους όλους. Παίρνω δεύτερη φορά στο Πάλτο Βίν. Έκανα Muay Thai προπονήσεις, έκανα αγώνες, αλλά δεν μου έκανε να παίξω με τον Muay Thai. Αυτή τη φορά Αλέξανδρο, Αλέξανδρο θα αντιμετωπίσει τον LC, ο οποίος προέρχεται από
δύο διαφορετικά νοκτάου στον Αλέξανδρο που είχαμε πριν δύο μήνες. Με αποτέλεσμα ο κύριος Μάλιος να πρέπει να πετάξει πετσέτα στον αγώνα αυτό, γιατί ο Χαμίδης πήγε για ένα πολύ άσχημο νοκτάου. Φοβάσαι τον αντίπαλό σου. Καλησπέρα σε αρχή. Δεν φοβάμαι εδώ πέρα, θα αντίπαλο. Όλοι είναι δυνατοί βέβαια. Έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτό το μάτς. Όντως παίρνω βαθιά, αλλά είμαι καλά προετοιμασμένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωτοβουλία. Έχει στηρίξει πάρα πολύ και τους αντιθέτω βέβαια. Ευχαριστώ πολύ και τελευταία δήλωση από την Video Bell του The Bands of White Tie με αγώνες παρακαλώ, παρά το γεγονός δεν τις φαίνεται, όπως είδατε και στο Ροστέρ και στην κάθε φωτογραφία. Κυρία Τζοντάν, θα παίξετε λοιπόν πρώτη φορά στο The Bands, θα παίξετε με αγώνες, θα ήθελα τη δική σας δήλωση κατά πόσο είστε έτοιμοι σε 15 μέρες να μπείτε στο ring του The Bands. Επαγγελματικός αγώνας με αγώνες. Αυτό που έχω να πω είναι ότι έχω πολύ θετική ενέργεια και περιμένω πώς να παίξω. Από εκεί και πέρα, θα δώσω και μεγαλύτερο εαυτό μου και πιστεύω πολύ το δάσκαλό μου από τα κόνη. Και καλή εποχή σε όλους αυτούς. Και για τις άλλες παρέας, άμα τη γίνει στον δρόμο, να προσέχουμε γιατί από τέτοιο ιστορικό μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Ποιος θα θέλει την κυρία Τζοντάν να μπορούσε να μας κάνει μαύρο στο ξύλο. Λοιπόν, φωνάζω την Βούλα Παπαχρήστου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να ρηγούν ξέρετε όλοι που και πότε και θα είμαστε όλοι εκεί. Θέλω να πω και εγώ στους ομιλητές καλή επιτυχία. Υπόψη σας να δούμε πάνω τι που θέλετε και να πετύχει το καλύτερο. Κάπου εδώ η επίσημη συνέντευξη του τύπου The Battle of 4 ολοκληρώθηκε. Ραντεβού την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Σκράτος Βασιλικός στη Μιχαλακοπούλου στο κέντρο της Αθήνας και για τη ζήτηση των αθλητών. Και φυσικά το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Drive Rodo οι πόρτες ανοίγουν στη 1 το μεσημέρι με Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ. Καλή επιτυχία και σας περιμένουν όλους. Δείχνουμε.